έχω έναν εθισμό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, γιατί δίχως ημερολόγιο δεν μπορώ να λειτουργήσω. Από τον Οκτώβριο άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να βρω ένα ημερολόγιο. Και άρχισα να πηγαίνω στα βιβλιοπωλεία να ψάχνω για να βρω ένα κατάλληλο. Και εκεί επάνω σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ημερολόγιο που να έχει τη χρηστική πλευρά, αλλά να έχει και κάποια άλλα πράγματα. Τι άλλα θα μπορούσε να έχει? Θα μπορούσε, δηλαδή, βέβαια, εγώ επειδή πάντα κοιμάμαι και σηκώνομαι με την πόλη, ακόμα και πολλές φορές όταν δίνω ραντεβού με φίλες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, και θέλω να πω στο Σύνταγμα, τους λέω στο ταξί. Και, δηλαδή, εννοώ και λέω ναι, συγγνώμη, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, μέσα σε μια τέτοια παραμυθία που βρίσκομαι, σκέφτηκα γιατί να μην είναι διανθισμένο αφενός με κάποιες γραβούρες και καρποστάλα από τη συλλογή μου, που να μας κάνει έτσι και μια νοσταλγική, ας πούμε, ένα νοσταλγικό περίπατο σε χώρους και τόπους που πολύ αγαπάμε. Και από την άλλη μου ήρθε η ιδέα, και η ιδέα ήταν για το θέμα των συνταγών, γιατί διαπιστώνω, και πείτε μου αν έχω λάθος, στις μέρες μας, επειδή έχει φορτωθεί η γυναίκα με πάρα πολλούς ρόλους, πια είναι πολύ δύσκολο να μαγειρεύει κάθε μέρα ένα φαγητό προσεγμένο. Αναγκάζεται βέβαια πολλές φορές και σιτίζεται η οικογένεια, παίρνει κάποια έτοιμα πράγματα ή βγαίνουν έξω κλπ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα σε αυτό τον τρελό ρυθμό που ζούμε όλοι, έχει καταντήσει ιστορικό γεγονός το να βρίσκεται όλη η οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι, γιατί το φαγί είναι και το πρόσχημα, στο παραδεχτούμε. Σημασία έχει να βρεθούμε όλοι, είτε φίλοι είτε συγγενείς, γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε, να συνυπάρχουμε, να χαρούμε, να πούμε αστεία, να μοιραστούμε στεναχώριες μας, να έχουμε και κάποιους της παρέας που λένε ωραία αστεία και ανέκδοτα να μας δώσουν μία ανάταση ψυχής. Λοιπόν, όλα αυτά πάνε να χαθούν. Και σκεφτόμουν τότε γιατί να μην μπει ένα μενού από παραλλαγές φαγητών που μαγειρεύω, πάλι με αφορμή την Πολίτικη Κουζίνα, βέβαια μελετημένη όμως στον ετήσιο κύκλο των γιορτών, αλλά και με εποχιακά προϊόντα, γιατί και αυτό τείνει να εκλείψει.